Τα 20 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών σε μια επετειακή εκδήλωση με θέμα «Παρελθόν, παρόν και μέλλον» στις 30 Μαΐου στο Υπουργείο Οικονομικών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Βασίλειος Πανάκης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Γεώργιος Πιτσιλής, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και διάφορα σημαντικά στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα. Ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, στην κεντρική του ομιλία τόνισε ότι φέτος το Ταμείο κατάφερε να καλύψει το 90% των περιστατικών νοσηλείας των μελών του, αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός νέου ταμείου για τα μέλη συνταξιούχους, καθώς και στην ευρύτερη λειτουργία και κάλυψη του ταμείου σε όλο το δημόσιο τομέα. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από εμπειρικές αναφορές των ήδη ασφαλισμένων μελών του, καθώς και από τιμητικές βραβεύσεις τόσο σε διοικητικά στελέχη, όσο και σε θεσμικούς και επιχειρησιακούς συνεργάτες του Ταμείου. Σήμερα, εάν και έχουμε βγει από το καθεστώς ενισχυμένης υποκτίας, οι δημοσιονομικές προκλήσεις παραμένουν. Και αυτό αφορά ιδιαιτέρως το ασφαλιστικό μας σύστημα, λόγω της επιδείνωσης του δημογραφικού. Κάτι που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του προβλήματος αυτού, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ενεργοποιηθεί ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, οι οποίοι υποδεδειγμένα, αν δούμε και τη διεθνή εμπειρία, δημιουργούν σημαντικές αποταμιεύσεις και συμβάλλουν στη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου των συνταξιούχων. Η παροχή περισσότερων εναλλακτικών με δικαίωμα επιλογής ωφελεί ξεκάθαρα τους εργαζομένους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει την άποψη αυτή και γι' αυτό έφερε το νόμο 5078 του 23 για τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής ασφάλισης, με τον οποίο ενθαρρύνεται μεταξύ άλλων η μακροχρόνια συνταξιοδοτική αποταμίευση μεταξύ των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να ασφαλιζόμαστε απέναντι σε κινδύνους που είτε μπορούμε να προβλέψουμε, αν και πότε θα πραγματοποιηθούν, είτε όχι. Πολύ περισσότερο αν έχουμε παιδιά ή γονείς που στηρίζονται σε εμάς και έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε υγιείς για να είμαστε δίπλα τους. Το TIPIC λοιπόν προσφέρει τέτοιες λύσεις, έχει διαγράψει μια πολύ επιτυχημένη πορεία προσπερνώντας δυσκολίες και συμβαδίζοντας με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και προτρέπω όλες και όλους να δουν τι προσφέρει το Ταμείο και να δουν αν οι υπηρεσίες του τους ικανοποιούν. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στην επετειακή εκδήλωση συμπλήρωση των 20 ετών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών, που είχα την τύχη και την τιμή να είμαι από τα πρώτα μέλη του Ταμείου ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έφερε ένα νόμο πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Εμείς θέλουμε και δυνατά επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης και με συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό, όπως γνωρίζετε, ψηφίστηκε σε νόμο του Υπουργείου Εργασίας το Δεκέμβριο του 2023. Θέλω να πω ότι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών ήταν και είναι πιλότος σε αυτήν όλη την εξέλιξη και νομίζω ότι σήμερα συμπληρώνουμε 20 χρόνια και έχει πολλά χρόνια ζωής, διότι δεν σταματάει τις παροχές προς ασφαλισμένους και να είναι σε μια εγρήγορση ώστε να είναι ένα σύγχρονο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Εμείς έχουμε αγκαλιάσει αυτό το θεσμό, έχουμε βάλει το πλαίσιο ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και να αναπτυχθούν και να εμπιστεύονται οι ασφαλισμένοι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης γενικά είναι ένας θεσμός πολύ σημαντικός για την εθνική οικονομία, διότι ενισχύει και τονώνει την αποταμίευση, αλλά και την κουλτούρα των εργαζομένων μέσω του κεφαλοποιητικού συστήματος, σχετικά με τις επενδύσεις και τις αποδόσεις τους και τη διασφάλιση μιας σιγουριάς για το συνταξιοδοτικό τους μέλλον. Ειδικά για την Επιτροπή Κεφαλαγοράς και για την κεφαλαγορά γενικότερα έχει σημασία, διότι μέσω της ανάπτυξης κουλτούρας σε σχέση με τις επενδύσεις και την αποταμίευση ενισχύει και γενικότερα το θεσμό της κεφαλαγοράς, τον οποίο φυσικά εμείς μέσω της εποπτείας μας υποστηρίζουμε και συνδράμουμε και στην λειτουργία των ταμείων. Βέβαια μέχρι το τέλος του έτους του 2024, γιατί η εποπτεία αυτή θα περάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος από το νέο έτος. Το ΤΕΑ του Υπουργείου Οικονομικών είναι ένα από τα πρώτα ταμεία τα οποία ιδρύθηκαν το 2022.
έχει μακρόχρονη πορεία, ξεπερνάει την 20ετία, πέρασε δύσκολες στιγμές, προσαρμόστηκε, είναι ένα από τα ταμεία τα οποία υποστηρίζουν το θεσμό. Με το νέο νόμο των 5078 του 2023 που θέσπισε το Υπουργείο Εργασίας, δίνουμε κίνητρα ακόμα περισσότερα για τους ασφαλισμένους στα επαγγελματικά ταμεία. Είναι ένας θεσμός τον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και θέλουμε να έχουμε πολλαπλά ωφέλη και για τους ασφαλισμένους αλλά και για την ελληνική οικονομία. Η ανθεκτικότητα του rebound και η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από τις επενδύσεις και από τις αποταμιεύσεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε αποταμιεύσεις και ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια και στο Ταμείο και στο Χρήστο τον Ούνιο, ο οποίος μας προσκάλεσε σήμερα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το έργο του Ταμείου διαχρονικά. Έχω υπάρξει στον επόπτη εδώ και περίπου 18 χρόνια και έχω δει όλη την εξέλιξη του Ταμείου και έχω βοηθήσει και εγώ από το μικρό μου μετερίζει όσο μπορώ για να εξελιχθεί. Και νιώθω ότι όσο περνάει ο καιρός και πέφτει το ταμπού του ότι θα πρέπει να ασφαλιζόμαστε μόνο στον πρώτο πυλώνα ασφάλισης και επιλέγουμε τα επαγγελματικά ταμεία καθώς και τον τρίτο πυλώνα, τόσο περισσότερο και ο κόσμος θα δείχνει την εμπιστοσύνη σε αυτά, όπως κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, καθώς και εγώ βέβαια είμαι μέλος του ΤΕΕΠΙΚ και το έχω χρησιμοποιήσει και για μένα και για την οικογένειά μου και έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε στην προσπάθεια του Ταμείου του ΤΕΑΙΠΙΚ να κάνει τη διαφορά. Τα τελευταία 7 χρόνια η Ευρωκλινική έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια και έχει καταφέρει να μειώσει το κόστος ασφάλισης των μελών του ΤΕΑΙΠΙΚ δραματικά, έτσι ώστε να το κάνει πολύ ελκυστικό για όλα τα μέλη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του Ταμείου. Ένα Ταμείο πραγματικά αποτελεί πρότυπο στον κλάδο του. Και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε εδώ να σταθούμε κοντά στο Ταμείο και στη Διοίκηση, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, που παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα για τους ασφαλισμένους. Η συνεργασία μας με το Ταμείο ξεκίνησε το 2020, με την πρωτοπρόκειται του Ομίλου της Ευρωκλινικής, με τον οποίο είμαστε στρατηγικοί συνεργάτες. Ξεκινώντας αρχικά με τη δημιουργία ενός προγράμματος για τους συνταξιούχους, οι οποίοι αποχωρούν από κύρια μέλη του Ταμείου. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει και το έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος, ο οποίος αποτελεί, να το πω έτσι, μέλη του Ταμείου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και όχι μόνο του Υπουργείου Οικονομικών. Και ταυτόχρονα ήδη έχουμε σχεδιάσει ένα ομαδικό ασφαλιστήριο, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των μελών του Ταμείου, των ενεργών μελών του Ταμείου, πέραν των 50.000 ευρώ, που όπως παρουσίασε και ο κύριος Νούνης στη δευτερολογία του, είναι η κάλυψη που παρέχει το Ταμείο. Ξέχωρα από όλα αυτά όμως, ήδη δημιουργούμε μια σειρά άλλων προϊόντων, όπως είναι στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, στον κλάδο αυτοκινήτου, στον κλάδο πυρός, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα για τα μέλη του Ταμείου με προνομιακούς όρους, καθώς θεωρούμε ότι αυτή η συνεργασία αυτά τα 4 χρόνια, σαν Αλλιάνς Ευρωπαϊκή Πίστη πλέον, έχει αποδώσει καρπούς και νομίζουμε ότι θα αποδώσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Άρα η συνεργασία επαγγελματικών ταμείων με την ιδιωτική ασφάλιση, θα λέγαμε ότι μπορεί να δουλέψει ομαλά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί αυτή η τετραετία έδειξε ότι πραγματικά δύο διαφορετικοί πυλώνες του ασφαλιστικού συστήματος, ο δεύτερος και ο τρίτος, όταν πραγματικά υπάρχει καλή διάθεση και υπάρχει συνέπεια στα λεγόμενα, μπορούν και να συνεργαστούν και να προκύψουν ωφέλη για αυτό που τελικά είναι ο κοινός παρανομαστής, έτσι, ο πελάτης και ο καταναλωτής, γιατί νομίζω ότι το έργο μας από εκεί αποκτά και νόημα για όλους, και για το δεύτερο και για το τρίτο πυλώνα. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη αποταμίευσης. Από εδώ και 20 χρόνια περίπου έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό χτυπάει στον δανεισμό και ότι έχουμε αρνητικό εξωτερικό εμπόριο και έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τώρα, αποταμιευτικά σχήματα όπως είναι οι ασφάλειες ή τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα ΤΕΑ συμβάλλουν στη σταθερότητα της οικονομίας, συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών και επομένως πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει τρόπο ζωής, διότι σε ένα έκτακτο χρηματοπιστωτικό σοκ δεν είμαστε καλυμμένοι. Πρέπει να αλλάξουμε τα καταναλωτικά προϊόντα των Ελλήνων. Ξέρουμε καλά ότι το 92% του ΕΜ διαμορφώνεται από την κατανάλωση. Δεν έχουμε πολλές αποταμίευσεις στην άκρη. Είναι βέβαια και χαμηλά τα γενικά οι μισθοί. Όμως, αν αλλάξουμε τα καταναλωτικά πρότυπα, όπως έχουμε δει από άλλους λαούς, μπορούμε να αυξήσουμε την προστασία των πολιτών. Αυτή είναι η ιδέα. Τα ΤΕΑ λοιπόν είναι ένα τέτοιο αποτελεσματικό σχήμα και νομίζω ότι η πολιτεία που τα έχει αγκαλιάσει μπορεί να δώσει και καλύτερα φορολογικά κινητρά, όπως έγινε στα Αμερική, για παράδειγμα, για να αυξηθεί η αποταμίευση και η προστασία και η ευημερία των πολιτών. Έχω την τύχη να είμαι κάθε μέρα στο Ταμείο και να μιλάω με τους ασφαλισμένους και στο τηλέφωνο, επιλύνοντας όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο
στο πρόγραμμα υγείας όσο και στο πρόγραμμα των συνταξιοδοτικών παροχών. Το μέλλον του Ταμείου εμείς θέλουμε απλώς θέλουμε το Υπουργείο, τα αρμόδια Υπουργεία να βρίσκουμε πόρτες ανοιχτές και να μας λύνουν ζητήματα, να μας λύνουν προβλήματα. Εμείς είμαστε εκεί για να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας ό,τι καλύτερο μπορούμε τόσο στην υγεία όσο και στο πρόγραμμα των συνταξιοδοτικών παροχών. Πρέπει να πω κάτι για να μοιραστώ μια χαρά πρώτα απ' όλα, γιατί σήμερα το TIPIC κατήγαγε μια σπουδαία νίκη. Η νίκη είναι η εξής. Παρότι αποχώρησε η πολιτική ηγεσία, η αξιότιμη πολιτική ηγεσία, τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ, ήταν ότι δεσμεύτηκαν δημόσια και κατάλαβαν σήμερα που γίναμε 20 χρονών ποια είναι η επαγγελματική ασφάλιση. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε από τα επίσημα χείλη τους την αξία της επαγγελματικής ασφάλισης, πώς μπορούν να βοηθήσουν και πρόεδρε, αύριο το πρωί θα πρέπει να πας στα γραφεία τους για όλα αυτά τα οποία δεσμεύτηκαν. Γιατί έτσι μόνο κερδίζουμε, γιατί θα τα ξεχάσουμε. Πράγματι το Ταμείο συμπληρώνει αυτό το μήνα φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Είναι το πρώτο ταμείο που έγινε στην Ελλάδα που άνοιξε την αυλαία του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει πλέον να φτάσουμε σε ένα σημείο που να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλιστικές για καλύψεις και ζωής και υγείας. Έχουμε δύο κλάδους παροχών, και υγείας και συνταξιοδοτικών παροχών. Και τα επόμενα βήματά μας είναι να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το Ταμείο, με το να ανοίξουμε το Ταμείο σε όλο το δημόσιο τομέα, δεν απευθυνόμαστε πλέον μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, και να κάνουμε και άλλες συμπληρωματικές δράσεις, όπως κάλυψη των μελών μας που αποχωρούν από το Ταμείο και μένουν εκτεθειμένοι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Άρα, δημιουργούμε ένα φορέα σε συνεργασία με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Και άρα στην πράξη αποδεικνύουμε πώς μπορούν ο δεύτερος εκτός πυλώνας να συμπράξουν για επωφελία των ασφαλισμένων. Άρα σχεδιάζουμε ένα σωρό πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, ακριβώς για να μεγαλώσουμε το Ταμείο, να μεγαλώσουμε τις παροχές και να μπορέσουμε να εγγράψουμε στο Ταμείο πάρα πολλούς εργαζομένους στελεχών του δημοσίου τομέα, που είτε έχουν άγνοια των ωφελιών και των πλεονεκτημάτων που έχει ο Δημόσιος Επαγγελματικής Ασφάλισης και του TIPIC, είτε σκέφτονται ακόμα προβληματισμένοι για το αν αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουν τα ωφέλη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε κάνει εδώ και 4 χρόνια μια στρατηγική συνεργασία του Ταμείου με την Ευρωπαϊκή Πίστη τότε, με τον κύριο Γεωργακόπουλο και τον κύριο Χαλκιόπουλο. Αμοιβαία υποφελή, με την έννοια ότι είπαμε να συμπράξουμε και για να εκμεταλλευτούν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Πίστης Αλλιάνς το Ταμείο μας και να εισέλθουν σε αυτό, χωρίς να χρειαστεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Πίστη τότε ένα δικό της επαγγελματικό ταμείο. Αυτή η κίνηση προφανώς έχει προχωρήσει, έχουν γραφτεί τη στελέχη της Ευρωπαϊκής Πίστης στο ταμείο μας. Και από την άλλη πλευρά, να μπορέσουμε συμπληρωματικά με συμπληρωματικά προγράμματα υγείας που μας προσφέρει η Αλλιάνς, η Ευρωπαϊκή Πίστη, να ενισχύσουμε το χαρτοφυλάκιο υγείας, το υπηρεσιών υγείας που δίνουμε στα δικά μας μέλη. Και η πρώτη πρωτοβουλία εμβληματική που κάναμε ήταν να, ακριβώς μέσω της Ευρωκλινικής και της Ευρωπαϊκής Πίστης και του νέου συλλόγου που, φορέα που κάναμε για τους συνταξιούχους, να συστήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα υγείας πληρωματικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσα μέλη μας πλέον εξέρχονται από το TIPIC και μένουν ασφάλιστα ως προς την υγεία. Άρα, αποδεικνύουμε στην πράξη πώς αποτελεσματικά και αμοιβαίως υποφελώς μπορούν ένα επαγγελματικό ταμείο και μια ασφαλιστική εταιρεία να συμπράξουν προς το καλό των ασφαλισμένων και των ίδιων των δύο φορέων.